ένοπλη ληστεία και μάλιστα μέρα μεσημέρι σημειώθηκε σε κεντρικό δρόμο της Νεάπολης έξω από καφέ ψηλικών ειδών. Όλα έγιναν περίπου στις 2 και 10 το μεσημέρι όταν δύο άτομα έστησαν καρτέρι έξω από το κατάστημα σε δύο προμηθευτές του. Μόλις κατέβηκαν από το φορτηγό στο οποίο επέβαιναν, τους πλησίασε ο ένας εκ των δραστών, ο οποίος άρπαξε από το ένα από τα θύματα το τσαντάκι με τα χρήματα και στη συνέχεια το χτύπησε και το τραυμάτισε με τη λαβή του όπλου που κρατούσε. Εγώ νόμιζα, επειδή σαν που καμιά φορά τρακάρανε απάνω στον δρόμο, λέγω μήπως τράκαρε αμάξι. Και λέω, βγαίνω έξω να πούμε, βλέπω κόσμο εκεί κοντά. Αυτό είδα. Αλλά ακούσατε τον μπαμ? Ναι, τον μπαμ το άκουσα. Στη συνέχεια οι δύο δράστες τράπηκαν σε φυγή από το στενό που βρίσκεται δίπλα στο κατάστημα, καθώς στα περίπου 20 μέτρα είχαν παρκάρει τη μηχανή στην οποία επέβαιναν νωρίτερα. Οι ληστές για να διαφύγουν προσπάθησαν να φτάσουν σε αυτό το σημείο όπου είχαν παρκάρει τη μηχανή τους. Τελικά, ο ένας εκ των δύο χρειάστηκε να φύγει με τα πόδια. Όχι, εγώ τον είδα όταν βγήκα από το φορτηγό να φωνάζει. Ωραία. Και τι κάνατε? Και πήγα, τον είδα εδώ λιπόθυμο και πήγα να τους κυνηγήσω. Εκεί που ένας έφυγε, τους κυνήγησα. Ο ένας τράβηξε, ανέβηκε στο μηχανάκι. Τράβηξε το όπλο, έβγαλε το όπλο, πυροβόλησε. Μετά εγώ σταμάτησα. Πήγα από ένα αμάξι πίσω και μετά αυτός έφυγε. Αν δεν με πυροβολούσα, τον έπιανα. Άκουσα ξαφνικά ουρλιαχτά φωνές και μετά ακούστηκε ένα μπαμ. Mm-hmm. Το μπαμ αυτό τι σαν τι ήταν? Σαν ένας κρότος. Βέβαια δεν έχω ξανακούσει άλλη φορά από όπλο, αλλά ήταν ένας κρότος έτσι πόκοφος, δεν ήταν, δεν ξέρω πώς, δεν έχω ξανακούσει πιστόλι. Αλλά ήταν έντονο, αλλά παράλληλα έντονα ήταν τα ουρλιαχτά, κάποιος φώναζε, ούρλιαζε. Βγαίνω έξω και βλέπω ένα νεαρό ο οποίος κυνηγούσε αυτό που πήρε την μπανάνα, τον κλέφτη, και φώναζε με πυροβόλησε. Αλλά ο άνθρωπος ήταν μια χαρά, εντάξει. Και μετά μάθαμε ότι τον κυνήγησε, ο ένας ήταν με τα πόδια μπροστά στο φορόλ, ο άλλος τον περίμενε με το μηχανάκι. Αυτός που ήταν στο μηχανάκι γύρισε, πυροβόλησε τον νεαρό που κυνηγούσε τον κλέφτη. Ο ένας έφυγε με το μηχανάκι και ο άλλος έφυγε τρέχοντας. Ο ένας εκ των δραστών τελικά κατάφερε να φτάσει στη μηχανή και να τη βάλει μπροστά, ενώ ο δεύτερος, την ώρα που έτρεχε για να προλάβει να ανέβει και αυτό στη μηχανή, δέχθηκε επίθεση με μάρμαρα από περαστικούς, ενώ παράλληλα τον κυνηγούσε και το δεύτερο θύμα. Μάλιστα, για να μην πέσει στα χέρια του δεύτερου θύματος, ο συνεργός του σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε για να τον φοβήσει. Ακούστηκαν φασαρίες πρώτα, ναι. Μετά ακούστηκε ο πυροβολισμός. Και από ό,τι είδαμε μετά, περίμενε ένας εκεί στον κάδο με κράνος, μετά ήρθε ένας άλλος χωρίς κράνος. Έφυγε ο χωρίς κράνος και επιτέθηκε μετά αυτός με τον κράνος στο παλικάρι. Εσείς ποια σκηνή είδατε ακριβώς όταν βγήκατε? Τίποτα δεν είδαμε εμείς. Εμείς όταν βγήκαμε είδαμε απλά ένα παλικάρι να τρέχει προς τα κάτω, να ακούγεται αυτό το μπαμ και μετά αυτός που κυνηγούσε να ξαναέρχεται πίσω. Στο σημείο έφτασε άμεσα η ΕΛΑΣ, μηχανή ταχείας επέμβασης και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον ελαφρά τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Παράλληλα, οι αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.